Δεν την έλυσες. Ρε, τι έλεγε. Έλεγε ότι το α1 διαιρεί το β, το α2 διαιρεί το β, αΚ διαιρεί το β, είναι ακέραιοι όλοι αυτοί. Και έλεγε και το εξής, ότι αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης όλων είναι ένα, διαιρεί τον B. Και σου είχα πει να το ψάξεις τι μπορεί να γίνει. Το σωστό πάντως είναι το εξής. Και το μέγιστος κοινός διαιρέτης τον αΐ και τον αΐ είναι ένα, αΐ διάφορο του J, δηλαδή ανά δύο. Ναι, τότε το α1 επί α2 επί αΚ διαιρεί το B. Είναι πιο ισχυρή υπόθεση. Μπορούμε να δούμε ένα αντιπαράδειγμα σαν αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, να σου πω το εξής. Το 2 εις την 5 επί 3 διαιρεί το 2 εις την 5 επί διαιρεί το 2 εις την 5 επί 3 στο τετράγωνο επί 7. Συμφωνείς? Το 2 εις την 5 επί 7 διαιρεί το 2 εις την 5 επί 3 εις την 2 επί 7 και το 3 επί 7 διαιρεί το 2 εις την 5 επί 3 στο τετράγωνο επί 7. Φαντάσου ότι ήταν μόνο σε τον B. Ίσον B. Ίσον B. Ίσον B. Οι τρεις αυτοί διαιρούν το καθένα τους. Το ανά δύο δεν είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ένα. Αυτό όμως το γινόμενο σίγουρα δεν το διαιρεί. Γιατί το γινόμενο αυτών των τριών είναι 2 στην δεκάτη επί 3 στην Δευτέρα, επί 7 στην Δευτέρα, που δεν διαιρεί. Το 2 στην 5, επί 3 στην Δευτέρα, επί 7. Εάν όμως έχουμε αυτή τη συνθήκη, αν έχουμε αυτή τη συνθήκη, τι θα έχουμε? Θα κάνουμε επαγωγή. Για τα δύο πρώτα, το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή, το α1 επί α2 διαιρεί το β. Πάμε, το α3 διαιρεί το β. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, το α1 επί α2, κόμμα α3, γιατί είναι ένα με βάση εκείνες τις συνθήκες? Οι συνθήκες λένε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α1, α2 είναι 1. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α1, α3 είναι 1. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α2, α3 είναι 1. Και εμείς θέλουμε να βγάλουμε κάτι τέτοιο για να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Αν αυτό δεν ισχύει, θα υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό. Τι θα έχουμε? Ναι, αλλά γιατί? Πάντως θα υπάρχει, αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ντε, αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης
α1 επί α2. Κόμμα α3 είναι δ. Διάφορος του 1. Αν. Τότε υπάρχει ένας π πρώτος που το π διαιρεί τον δ. Κάθε ακέραιος έχει έναν πρώτο διαιρέτη, διάφορος του 1. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε. Θα το αποδείξουμε, άμα δεν το θυμόμαστε. Πάντως οποιοσδήποτε, άμα δεν είναι 1, έχει έναν διαιρέτη ο οποίος είναι πρώτος. Και αν ο μέγιστος κοινός λοιπόν διαιρέτης δεν είναι 1, θα υπάρχει ένας πρώτος που διαιρεί τον τε. Ο πρώτος αυτός συνεπάγεται, αφού διαιρεί το μέγιστο κοινό διαιρέτη, θα διαιρεί. Ο π διαιρεί το α1, α2, και ο π διαιρεί το α3. Και μετά διαιρεί ένα από τους δύο. Αφού, ναι, θα συνεπάγεται λοιπόν ή ο π διαιρεί το α1 ή ο π διαιρεί το α2, χωρίς να αποκλείεται βέβαια, ναι. Αλλά η συνθήκη ότι είναι μέγιστος του διαιρέτης 1 το αποκλείω. Συνεπάγεται και ο π διαιρεί το α3. Δηλαδή, ή η μία ή η άλλη μπορεί να συνδυαστεί με τούτη. Υποδικούμαστε σε άτομα. Δηλαδή, ή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης λοιπόν του α1, α3 διάφορο του 1 ή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α2, α3 διάφορο του 1. Άτομα. Ό,τι και να είναι, οδηγούμαστε σε ένα αδιέξοδο και το αδιέξοδο αυτό οδηγηθήκαμε διότι είπαμε ότι δεν είναι ένα. Αλλά αν είναι ένα, τότε μπορούμε να το εφαρμόσουμε τούτον τον αριθμό σαν να είναι ένας αριθμός που ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ένα. Και έτσι είναι, πάμε στο α3, πάμε στο α4 και το καθεξής. Ενώ αν δεν είναι ένα δύο, τότε έχουμε το αντιπαράδειγμα που δεν ισχύει. Γιονίδα, ποιο ήταν, ποια άσκηση ήταν να μιλήσουμε, ένα που είναι. Ήταν η άσκηση του α. Πού είμαστε. Άνθρωπος. Τι έλεγε η άσκηση. Κάτσε για το. Ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του σε α, σε β είναι σε δημιουργήσει το κοινό διαιρέτη του α, β. Και είχαμε δείξει το ένα μέρος. Σε α, κόμμα, σε β. Ναι. Δεν την έχω μπροστά μου, αλλά από ό,τι θυμάμαι. Ίσον με μέγιστο κοινό διαιρέτη σε, επί, σε μέγιστο κοινό διαιρέτη σε του α, το μπορούμε να το βρούμε. Μπορούμε να το βρούμε, να κάνουμε τα γνωστά. Δεν έχεις ανοιχτό το ίντερνετ, το βλέπουμε. Το αυτό είναι. Είναι η άσκηση για να το γράφουμε την πέρα. Τρία. Άσκηση τρία. Κλείσει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να άσκηση. Έχει, δεν μπορεί αυτό να μην. Γιατί είναι μερικοί υπολογιστές που έχουν χαλάσει. Μπορεί αυτό να μην. Λοιπόν. Είχαμε ξεκινήσει με το να γράψουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη του σε άλλο το μα σε δείτε, τον είχαμε πει D1. Ωραία. Είχαμε ρίξει μια σχέση. Μέγιστο κοινό διαιρέτη λοιπόν. Σε α. Το μα σε δ. Είναι D1. Είπαμε. Και μέγιστος κοινός διαιρέτης του αλφα μπ
δεν δίνεται. Ποτέ ένα λοιπόν θα γράφεται χ επί σιά, έτσι κάναμε. Σιά και ψ επί σι. Πίσω σ επί χ α και ψ. Και αυτό εδώ είναι το σι. Τούτο πάντα είναι τι είναι σε σχέση με το μέγιστο του αναδιαρρήτου. Είναι το μικρότερο. Το μικρότερο του μέγιστο του νέου διαρρήτου. Αυτό είναι το μικρότερο. Βασικά αυτό. Πολλαπλάσιο. Ναι. Είναι πολλαπλάσιο το του μέγιστο του νέου. Σωστά, αυτό που λέει ο Γιάννης. Είναι ένα πολλαπλάσιο του μέγιστο του νέου διαρρήτου. Άρα θα δείτε. Ισχύει. Ότι η α είναι πολλαπλάσιο του μέγιστου κοινού διαιρέτου αβ. Για τον εξής λόγο, διότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης το α, θα διαιρεί το α, θα διαιρεί τον β, θα διαιρεί το χ α, θα διαιρεί το ψ, θα διαιρεί και το άθισμα. Δηλαδή, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α και του β θα διαιρεί αυτό το άθισμα. Άρα, το χ α και ψ θα είναι πολλαπλάσιο αυτό το διαιρέτη. Και επομένως, άμα το βάλουμε σε παρένθεση αυτό, έτσι, από εδώ, τι θα έχουμε, ότι αυτό θα είναι πολλαπλάσιο του με, άρα μεγαλύτερο ίσον του δ2. Και θέλουμε και το αντίστοιχο. Αντίστοιχο. Και είναι τι είπες και εδώ. Και τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο, ουσιαστικά. Το οποίο δηλαδή χρειάζομαι το πολλαπλάσιο τον του άλλου. Τον δεύτερο τι ονομάσουμε. Τον δεύτερο είναι της μορφής σε επί ξ1. Δεν δικαιούμαστε να βάλουμε χ και ψ, γιατί εκείνα τα γενικά, έτσι, ξ1 επί α και ξ2 επί β. Που ξέρουμε τώρα ότι ουσιαστικά είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. Ξ2 επί β. Ωραία, παρακάτω τι είπες. Αν πολλαπλασιάσουμε τώρα με το σε, δηλαδή θα το φέρουμε στη μορφή του d1 ουσιαστικά, και αυτό θα είναι πάλι πολλαπλάσιο του άλλου όμως μέγιστου του διαιρέτη. Σε α, ακόμα σε β. Δεν κατάλαβα. Εδώ πώς εμφανίστηκε τον d1. Όχι, λέω ότι αυτό θα είναι πολλαπλάσιο τον d1 τώρα. Θα είναι πολλαπλάσιο. Άρα το d2 θα είναι μεγαλύτερο ίσο του d1. Έτσι δηλαδή. Δηλαδή δεν είχε κάτι να κάνει. Ναι, μα είναι εύκολη. Συνεπάγει την d1 ίσο του d2. Είχε και μια άλλη έχει μια άσκηση την οποία θα ήθελα να τη λύσουμε κάπου στη μέση.
κάποτε στη μαθηματική εταιρεία. Μετά γίνομαι και από αυτές. Να εξεταστεί. Εάν υπάρχουν ακέραιοι υπόμαψη με φύ τετράγωνο και τρία ψη τετράγωνο μπορεί να μην είναι τυχαίνει το νούμερο, αλλά θα σας πω τη μέθοδο. Στην πραγματικότητα, εδώ ψάχνουμε για μία, αυτό είναι μια κονική τομή τώρα, βλέπετε. Είναι ένας κύκλος, η έλλειψη, η υπερβολή κτλ. Και ζητάμε, εάν σε μια κονική τομή υπάρχουν σημεία με ακέραιες συντεταγμένες. Τέτοιες εξισώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, όχι να βρούμε πραγματικούς αριθμούς ή μηχανικούς, να βρούμε ακεραίους. Η θεωρία αριθμών δηλαδή είναι διάφορες εξισώσεις, πολυοκινικές εξισώσεις και μας ζητάνε, μην ξεχνάτε το περίφημο τελευταίο θεώρημα του Φερμά, που είπε ότι δεν του φτάνει το περιθώριο να πηγήσει, είναι χ στη νη και ψ στη νη στον ζ στη νη. Μια εξίσωση σχετικά απλή, ας πούμε, πολυοκινική εξίσωση. Λοιπόν, όταν είμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, με τέτοια εξίσωση, αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε μία μεταβλητή. Και το να το ξεφορτωθούμε είναι τρόπος του λέγεται, ναι, έτσι δεν μπορούμε να λύσουμε ως προς τη μία ριζικά κτλ. Έχουμε πρόβλημα. Τέτοιου είδους, όταν είναι καλές οι εξισώσεις, κάνουμε, αν λοιπόν λύση, να σας πω τη λύση, αν υπάρχουν τότε ο χ τετράγωνο και τρία ψη τετράγωνο μόντουλο 3 θα θυμάσαι αυτά μόλις, έτσι. Μόντουλο 3 είναι ουσιαστικά διαιρούμε αυτό και πώς τον παίρνουμε το υπόλοιπο. Ίσον 92 μόντουλο 3. Συνεπάγεται, επειδή είπαμε οι πράξεις είναι καλά ορισμένες, έτσι. Χ τετράγωνο μόντουλο 3 συν 3 ψη τετράγωνο μόντουλο 3 ίσον 92 μόντουλο 3. Το 92 μόντουλο 3, άμα διαιρέσουμε το 92, θα αφήσει υπόλοιπο 2. Ίσον 2 μόντουλο 3. Ωραία. Εδώ τώρα, τούτο είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα είναι 0 μόντουλο 3. Και επομένως, αν έχουμε λύσεις, ουσιαστικά θα υπακούει η λύση στην εξής εξής. Χ τετράγωνο μόντουλο 3 ίσον 2 μόντουλο 3. Γιάννη, κοίταξε να δεις. Θα μπορούσα να ρωτήσεις και γιατί να πάρουμε μόντουλο 3, να πάρουμε μόντουλο 5. Αυτό το υπαγορεύει ο συντελεστής της εξίσωσης εδώ. Γιατί ξεφορτωνόμαστε ακριβώς στη μια μεταβλητή. Αν εμείς δεν καταλήξουμε, αν καταλήξουμε σε άτομο ότι δεν μπορεί να ισχύει μια τέτοια εξίσωση, έχουμε τελειώσει, ότι δεν υπάρχει. Αν καταλήξουμε σε κάτι που μπορεί και να συμβαίνει, τότε δεν μπορέσαμε να λύσουμε την άσκηση. Έτσι έχουμε ένα τέτοιο αδίωξη. Δηλαδή, αν πάρουμε μόντουλο 5 ενδεχομένως, εντάξει, μπορεί και να ισχύει. Αλλά και μόντουλο 3 μπορεί να μην είναι.
Οπότε θα έπρεπε άλλες μέθοδους. Να... Το πρόβλημα γενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθεί. Έτσι πάμε σε διάφορα κριτήρια και τα λοιπά. Αλλά όταν οι αριθμοί είναι κατάλληλοι, μπορεί να τεθούν και σε μια εξέταση. Λοιπόν, οπότε για να δούμε εδώ γιατί καταλήγουμε σε άτομα. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Ή το χ να είναι 0 μόντουλο 3. Οπότε το χ τετράγωνο θα είναι 0 μόντουλο 3. Γιατί πολλαπλασιάζεται, 0 επί 0. Τι υπόλοιπο αφήνει γενικά το χ διαιρούμενο 0, 1 ή 2. Ή το χ θα είναι 1 μόντουλο 3. Οπότε το χ τετράγωνο θα είναι 1 μόντουλο 3. Ή το χ θα είναι 2 μόντουλο 3. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Οπότε, το χ τετράγωνο θα είναι 4 μόντουλο 3. Αλλά το 4 μόντουλο 3 πόσο είναι. Άμα διαρρέσουν το 4 με το 3, 1. Είναι 4 μόντουλο 3. Ίσον 1 μόντουλο 3. Δηλαδή και στις τρεις περιπτώσεις, το χ τετράγωνο αποκλείεται να είναι 2 μόντουλο 3. Δεν υπάρχουν ακέραιοι δηλαδή. Δηλαδή θα μπορούσε, αν ήθελα κάπως να βοηθήσω, να, πρώτο ερώτημα, να εξεταστεί αν υπάρχουν ακέραιοι τη χ που έχουν αυτή την ιδιότητα. Δεν υπάρχει. Η υπόθεση είναι αυτή. Δεύτερο, να εξεταστεί αν υπάρχουν ακέραιοι χ που ικανοποιούν αυτή την έκπτωση. Αν πάρουμε μόντουλο 3, οδηγούμαστε στην άλλη εξίσωση που δεν έχουμε λύσεις. Άρα η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν ακέραιοι χ και ψ που να ικανοποιούν αυτή την έξοδο. Χ τετράγωνο και 3 ψ τετράγωνο και τέτοια. Ναι. Ωραία. Έχει μια άσκηση σε αυτές. Είναι η άσκηση. Θυμάμαι καλά από την κοινότητα για προχθές. Για πάρτε την άσκηση 17. Την άσκηση 17 λέει χ τετράγωνο, μην 5 ψ τετράγωνο, ίσον με 13. Χ τετράγωνο, μην 5 ψ τετράγωνο, ίσον με 13. Τετράγωνο, μην 5 ψ τετράγωνο, ίσον με 13. Ναι. Ωραία. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακέραιοι. Και άρχισε λέει δεν υπάρχουν. Έχουμε κάποια ψιλοαμπλεψίες σε αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη, τι θα κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν ακέραιοι και ψ. Ναι. Γεια σας. Μπορώ να κάτι σε αναπολογήσει. Βεβαίως, βεβαίως, κάτσε προς το τέλος. Οπότε τι θα κάνεις. Θα το πάρουμε μόντουλο 5. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα μπορούμε να σκεφτούμε. Έτσι. Οπότε θα έχουμε χ τετράγωνο πλην 5 ψ τετράγωνο
Μόντουλο 5. Ίσο 13. Συνεπάγεται. Ιωνίδα, τι θα πούμε τώρα. Έχει τετράγωνο. Μείον. 5-6 τετράγωνο. Όχι, άμα διαρρέσουμε το 13 με το 5, θα είναι 3. Αυτό λοιπόν είναι πολλαπλάσιο του 5 και φεύγει, είναι 0-0. Τα θυμάσαι αυτά ή θες σας να ξαναπάτε. Επομένως, αν λύνεται η εξίσωση αυτή, υπάρχουν ακέραιες λύσεις, σημαίνει θα έχουμε τι τετράγωνο. Μόντουλο 5. Ίσο με 3. Και τώρα παίρνουμε τις 5 διαφορετικές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή με την ελπίδα ότι δεν θα εμφανίζεται ποτέ το 3. Αν εμφανιστεί το 3, τότε δεν έχουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε άλλα πράγματα ενδεχομένως. Δηλαδή μπορεί να έχει λύση, μπορεί και να μην έχει. Λοιπόν, δηλαδή είναι μία μέθοδος που καταλήγει σε αρνητικά συμπεράσματα. Αν δεν καταλήξουμε, δεν ξέρω. Κοίταξε, η όλη μέθοδος, είναι η εξής. Έχει την εξής βασική ιδέα. Ότι έχουμε τους ακεραίους εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το Z5. Και κάνουμε ένα είδος προβολής, γιατί ακριβώς είναι προβολή. Παίρνουμε κάθε ακέραιο χ. Θα δούμε όταν πάμε στους δακτυλίους μετά. Και το πάμε στο χ μόντουλο 5. Αυτή η συνάρτηση λέγεται προβολή και έχει τις ιδιότητες και τις προβολής, εντάξει, γεωμετρικά. Πολλές από αυτές τις ιδιότητες, χωρίς να είναι κάτι από τη γεωμετρία. Οπότε τι λέμε, ότι αν εδώ κάτι είναι κακό, θα εμφανιστεί εδώ που έχουμε λιγότερες περιπτώσεις να ελέγξουμε. Έτσι, αν δηλαδή κάτι υπάρχει μια ασυμβατότητα, θα εμφανιστεί στην προβολή. Αλλά εάν δεν εμφανιστεί στην προβολή, σημαίνει μπορεί είναι και να εξαφανίστηκε, επειδή η προβολή εξαφανίζει ορισμένα συνιστώσεις, ορισμένα πράγματα. Αν εξαφανίζει, μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε συμβατότητα. Αν το ίδιο, η ίδια συμβατότητα, το ίδιο κακό εμφανίζεται στην προβολή, τότε λέμε ότι θα υπάρχει και από τα πάνω, προφανώς. Έτσι, επειδή η προβολή έχει καλές ιδιότητες συνάρτηση. Αυτή είναι η βασική μαθηματική ιδέα, ας πούμε, διαστημικά στο πάνω. Καλώς την Εύα. Αυτή με τον κυδεμόνα σου την άλλη φορά. Λοιπόν, οπότε για να το ελέγξουμε. Καλά, μπορεί να στα πούνε τα παιδιά. Χύσουμε το 0. Με 2 μόντουλο 5. Κλείσουν με 3 μόντουλο 5. Και κλείσουν με 4. Οπότε αντί να ελέγξουμε άπειρες περιπτώσεις από που μας υποδεικνύει αυτό που ψάχνουμε είναι το εξής, να αποδείξουμε ότι αυτή η εξίσωση στους ακεραίους δεν υπάρχουν ακέραιοι χ και ψ που να ικανοποιούν αυτή την. Και αυτό που κάνουμε, όπως κάναμε και σε μια προηγούμενη, είναι ότι μήπως μπορούμε να ξεφορτωθούμε τη μία από τις δύο μεταβλητές. Αν το δούμε γεωμετρικά, αυτό είναι μια έλλειψη, είναι μια κόνικη τομή, ας πούμε. Γιατί είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση από την αδέρφη. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν ψάχνουμε για ακεραίους, λέμε το εξής, για να ξεφορτηθούμε αυτή τη μία από τις δύο μεταβλητές,
Αν πάρουμε μόντουλο 5, αυτό είναι πολλαπλάσιο του 5, τους εταιρείες μόντουλο 5 στη μάση κατεβόλου. Οπότε τούτο θα είναι 0 μόντουλο 5. Το 5. Ενώ προηγουμένως που είχαμε αυτή την εξίσωση, πήραμε μόντουλο 3. Και ο λόγος είναι εμφανής, ότι θέλουμε να θα μηδενιστεί η μία από τις δυο μεταβλητές. Και πού οδηγούμαστε όμως? Εντάξει, μηδενιστήκαμε, πήραμε μόντουλο 5 και μόντουλο 3 εδώ πέρα και οδηγηθήκαμε σε μία εξίσωση της μορφής αυτής. Έμεινε χ τετράγωνο μόντουλο 3 ίσον 2 μόντουλο 3. Αναρωτιόμαστε, υπάρχουν ακέραιοι χ που να ικανοποιούν αυτοί εδώ πέρα? Και λέμε, ένας ακέραιος χ θα είναι ή 0 μόντουλο 3 ή 1 μόντουλο 3 ή 2 μόντουλο. Αλλά σε όποια περίπτωση και να εξετάσουμε, το χ τετράγωνο θα είναι ή 0 ή 1 ή 1. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το 2 μόντουλο 3 με τίποτα. Άρα τι βγάζουμε? Ότι δεν υπάρχουν ακέραιοι χ, ακέραιος χ που να ικανοποιεί αυτή τη σχέση. Αλλά αφού δεν υπάρχει ακέραιος χ που να ικανοποιεί αυτή τη σχέση, δεν υπάρχει και ζευγάρι χ και ψ που να ικανοποιούν αυτή. Γιατί αν υπήρχαν αυτοί, θα ικανοποιούσε αυτή. Ο λόγος λοιπόν που πήραμε μόντουλο 3 ήταν με την ελπίδα, άμα ξεφορτωθούμε τη μία από τις δύο μεταβλητές, κάτι να κάνουμε ή θα έχουμε περασμένες περιπτώσεις να εξετάσουμε. Και μάλιστα τρεις. Και βρήκαμε ότι κολλάει και στις τρεις περιπτώσεις εδώ. Άρα δεν υπάρχει χ τέτοιο, άρα ούτε ζευγάρι χ κόμμαψε. Γιατί δεν υπήρχε ζευγάρι χ κόμμαψε, θα υπήρχε και χ. Και δίνουμε μια άλλη άσκηση. Την άσκηση 17, των ασκήσεων του Φιλαδίου, που λέει να εξετάσετε ή λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ακέραιοι χ και ψ που ικανοποιούν αυτή την έξυπνη. Και υποθέτουμε ότι υπάρχουν και θέλουμε να οδηγηθούμε σε άτομα. Αν υπάρχουν λοιπόν, τότε παίρνουμε μόντουλο 5, εύλογο γιατί θέλουμε να μηδενίσει τούτο. Και μόντουλο 5 εμφανίζεται η εξίσωση αυτή. Και έχουμε τώρα μια αγωνία, μήπως αν υπάρχει έστω και ένας ακέραιος που ικανοποιεί αυτή, τότε όλη η μέθοδος είναι καταλήξεις, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Αν όμως αποδείξουμε ότι και στις 5 περιπτώσεις, 0, 1, 2, 3, 4 μόντουλο 5, ποτέ δεν πιάνουμε 3 μόντουλο 5, θα έχουμε τελειώσει. Είναι φανερό αυτό, είναι ή θέλετε να το ξαναπεί? Οπότε, όχι, τώρα είναι εδώ ήρθες. Οπότε, αν το χ είναι 0 μόντουλο 5, τότε το χ τετράγωνο θα είναι 0 μόντουλο. Αν το χ είναι 1 μόντουλο 5, τότε το χ τετράγωνο είναι 1 μόντουλο. Σε αυτή την περίπτωση, το χ τετράγωνο είναι 4 μόντουλο 5. Σε αυτή την περίπτωση, αν το χ είναι 3 μόντουλο 5, το χ τετράγωνο θα είναι 9. Πώς? Ναι, αν είναι ισοδύναμο το 3 μόντουλο 5, το χ τετράγωνο πόσο θα είναι? 9. 3 στο τετράγωνο μόντουλο 5, 4. Το χ τετράγωνο θα είναι 4 μόντουλο. Αν είναι 4 μόντουλο 5, το χ τετράγωνο 16 μόντουλο 5, θα είναι 1. Ένα μόντουλο. Το 3 δεν το πιάνουμε πουθενά. Επομένως η απάντησή μας είναι η εξής. Ότι αν έχουμε ακέραιες λύσεις, αν υπάρχουν ακέραιες λύσεις για αυτή την εξίσωση, θα υπάρχουν ακέραια χ και ψ που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση. Θα υπάρχουν και ακέραιος χ, αγνοούμε το ψ, που θα ικανοποιεί αυτή την εξίσωση. Όμως πήραμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις, 5 είναι αυτές, και τις εξετάσαμε, δεν γίνεται με τίποτα. Άρα δεν, αφού δεν υπάρχει χ, δεν μπορεί να ζευγαρώσει με κάποιο ψ. Άρα η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει.
έτσι είναι η υπόδειξη στο πλέον. Δεν το θυμάμαι τώρα, γιατί το έγραψε ο συνάδελφος, αλλά κάπως έτσι θα μου πάρετε μόνο το πέντε και την κουβιά, θα μπορούμε να το δούμε. Να το δούμε, εδώ. Ποια άσκηση ήταν αυτή? Η 17, νομίζω. Εντάξει, δεν γράψαμε και τίποτα. Λοιπόν, για προσπαθήστε να λύσετε, να λύσω, ας πάμε από την αρχή τότε, όχι κάτι άλλο. Γιατί αυτό, είτε με τον ένα τρόπο είτε το άλλο, θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, τι θέλω. Άσχεσαι. Πώς? Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Ποιο είναι το δύσκολο? Ένα πρώτο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι υπάρχουν καταρχήν. Ή ψάχνουμε στον δρόμο. Κάτσε, αν σου είχα πει την εξής. Τρία ή και έξι ψι, κάτσε, και έξι ψι ίσον με πέντε. Γιατί αποκλείεται να βρεις με το πρώτο, με την πρώτη πατή. Σε 30 δευτερόλεπτα. Γιατί δεν υπάρχουν ακέραιοι χ και ψ, ώστε να ικανοποιείται αυτή η ερώτηση. Μέσα στο μας διαρρέτησε το 6 ήταν το 5. Ναι, εντάξει, εκεί είναι η ουσία. Το πρώτο μέλος διαιρείται με τον ακέραιο 3, το δεύτερο δεν διαιρείται. Άρα αν υπάρχουν, θα καταλήξουν σε αυτό. Εδώ, έχουμε το εξής, ότι ο 3 και ο 5, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, σκέψη, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, του 3 και του 5, είναι 1. Άρα γενικά υπάρχουν, χ και ψ, όχι μοναδικά όμως, τέτοια ώστε 3 χ και 5 ψ ίσον. Άρα δεν ψάχνουμε στον δρόμο. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να πάμε να βρούμε όλα τα ζευγάρια της προηγούμενης εξισορροπίας και να μην υπήρχε. Εντάξει. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Βρίσκουμε πρώτο βήμα. Πρώτο βήμα. Βρίσκουμε
ζευγάρι χ0 ψ0 ακέρι, έστω και ένα για δείγμα, 3 χ0 και 5 ψ0 ισόμενο. Μπορούμε να το βρούμε με το μάτι τώρα, γιατί αλλιώς θα το... Όχι, πες. 2 και το ψ 0 είναι 1. Αλλά υπάρχουν, γενικά υπάρχουν άπειρα, αν υπάρχουν, θα υπάρχουν άπειρα. Έτσι. Ο τρόπος που τα βρίσκουμε είναι με την μέθοδο των επανειλημμένων διαιρέσεων, τον αλγόριθμο του Ευκλήδης. Γιατί άμα είναι κάποια αριθμή τεράστια, περίπου 1200 τόσο, πού θα το βρεις με το μάτι. Αλλά με τέτοιους μπορείς να το βρεις. Το ερώτημα λοιπόν ότι βρήκαμε ένα ζευγάρι και θέλουμε να δούμε όλα τα άλλα. Αν υπάρχουν άλλα. Αν υπάρχουν και ποια, πώς είναι τα άλλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σελίδα. Next. Λοιπόν, έχουμε 3 χ και 5 ψ ίσον 1, 3 χ 0 συν 5 ψ 0 ίσον 1, που την αρχική λύση κατά κάποιο τρόπο, η αρχική λύση αυτή που θεωρούμε, πόσο είπαμε, 2 και ψ 0 ίσον 1. Βρήκαμε μια αρχική λύση και θέλουμε να πούμε όλες τις άλλες λύσεις. Δεν έχει απαγωγή μέσα. Για αυτήν ξέρουμε τα χ0 και ψ0 και γι' αυτά λέμε ότι έστω μια χ,ψ μια άλλη λύση. Τα δεύτερα μέλη είναι ίσα, άρα και τα πρώτα. Αφαιρούμε κατά μέλη τέλος πάντων και τι θα έχουμε. Θα έχουμε 3 επί χ πλην χ0 ίσον 5. Πέντε ψι μηδέν πλην ψι. Έκανα κάποιο λάθος. Σωστό είναι. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα. Το 3, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, του 3 και του 5 είναι 1. Έχουμε ότι ο 3 διαιρεί, αφού 3 επί χ πλην χ 0 είναι αυτό το 3 διαιρεί το γινόμενο 5 επί ψ 0 πλην ψ. Το 3 είναι, ο μέγιστος με το 5 είναι 1, επομένως θα διαιρεί το άλλο. Αυτό ήταν την προηγούμενη φορά το είπαμε. Συμφωνείτε, συνεπάγεται. Το 3 διαιρεί το ψ 0 πλην ψ. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ψ 0 πλην ψ είναι λάμδα επί 3. Όπου το λάμδα μεταβάλλεται στους ακεραίους. Άρα εμείς ενδιαφερόμαστε για το ψ. Άρα το ψ είναι της μορφής, πάει από εκεί και αλλάζει το μείον 3 λάμδα συν ψ 0 λάμδα μεταβάλλεται στους εταιρεύους. Και αν το θέλουμε να βάλουμε και πρέπει να βρούμε και το χ. Θα έχουμε λοιπόν 3 επί χ πλην χ 0 ίσον 5 επί, αντί για ψ 0 πλην ψ, κάπου το είχαμε βρει πόσο είναι, είναι επί 3 επί λάμδα. Έτσι δεν είναι, το ψ 0 πλην ψ. 3 επί λάμδα, το 3 με το 3 αποποιείται.
και έχουμε χείρισον. Χείρισον 5 λάμδα συν χιλιδέν. Όταν το λάμδα, για το ίδιο λάμδα, δεν το παράμετρο, θα τα βάλουμε στο εταιρεία. Και αν το θέλουμε και πιο συγκεκριμένο, θα έχουμε χίλισον 5 λάμδα. Το χ0 πόσο το είχαμε βρει από την αρχή, 2. Συν 2, λάμδα κέρος και ψ. Μην 3 λάμδα μείον 1 ήταν μείον 1 έτσι λάμδα και για το ίδιο λάμδα άρα η ακέραιη χ και ψη που ικανοποιούν αυτή την εξίσωση είναι αυτή τη μορφή είναι άπειρη δηλαδή είναι άπειρα ζευγάρι και είναι αυτή τη μορφή. Θέλεις να πεις κάτι Εύα. Για να δούμε μια άλλη τέτοια εξίσωση. Θες μια άλλη εξίσωση. Γιατί. Δηλαδή αυτές λέγονται γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις με δύο μεταβλητές. Η εξίσωση σημείωση έχει σημασία που διαλέξαμε, ξέρω εγώ, να είναι όλοι οι εξίσωσες, να είναι σχετικά πρώτα εξίσωσες. Μπράβο, έχει μεγάλη σημασία. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, οπότε θα καλύψει γενικά το ζήτημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. 3 χ και 5 ψ, ίσον 1, να τη λύσουμε και διαφορετικά, σύμφωνα με την μέθοδο, έτσι, μιμούμενη κάπως τη μέθοδο την προηγούμενη. Να πάρουμε ας υποθέσουμε ότι έχουμε λύσεις, ήδη το εξασφαλίζουμε το μέγιστο κενό, διότι έχουμε έγνωση, δεν μιλάμε στο κενό, και να πάμε μόντουλο 3 ή μόντουλο 5. Τι θέλεις, Εύα, μόντουλο 3 ή μόντουλο 5. Μόντουλο 5. Συνεπάγεται λοιπόν, 3 χ συν 5 ψ μόντουλο 5, ίσον 1 μόντουλο 5. Ωραία. Συνεπάγεται. 3 χ μόντουλο 5 συν 5 ψ μόντουλο 5 ίσον 1 μόντουλο 5. Οπότε, Εύα, τι θα έχουμε τώρα. Συνεπάγεται τι. Αυτό, επειδή είναι πολλαπλάσιο του 5, φεύγει από την εικόνα, μηδενίζεται. Το καταλαβαίνετε γιατί μηδενίζεται. Σίγουρα είναι στόχο στο αναλύσω. Αυτό είναι ο ακέραιος πολλαπλάσιος του 5, το 5 ψ. Αν διαιρεθεί με το 5, αφήνει υπόλοιπο 0. Μέσα στο Z5 είναι το 0. Οπότε, εξαφανίζεται και το ψ από την εικόνα. Οπότε τι έχουμε, έχουμε 3 χ, 3 μόντουλο 5, από τις ιδιότητες των ακεραίων μόντουλων. Επί χ μόντουλο 5, ίσον 1 μόντουλο. Εδώ είναι σαν να έχουμε μια εξίσωση της μορφής αχ ίσον με β. Πώς λύνουμε στο σχολείο την εξίσωση αχ ίσον β. Κάνουμε διαιρέθμιση. Αν το α είναι διάφορο με μηδένους, τελειώσαμε. Πολλαπλασιάζουμε με ένα διά α ή διά με α το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι το α είναι αντιστρέψιμο εκεί, διάφορο με μηδένους. Εάν το 3 μόντουλο 5 είναι αντιστρέψιμο, το ερώτημά μας μεταφράζεται ότι είμαστε στο Z5, που είναι ο δακτύλιος των ακεραίων μόντουλων, και αν έχουμε εκτός από το 0, που δεν το εξετάζουμε, μόντουλο 5, 1, 2, 3 και 4.
Το ένα έχει αντίστροφο μόντουλο 5. Είναι το εύθος του ένα. 2 είναι ένα μόντουλο 5, πρέπει να βρούμε έναν από όλους που αν πολλαπλασιαστεί να μας κάνει το ένα μόντουλο. Ποιο μπορεί να είναι. Το 3, μπράβο. Το αντίστροφο του 3 θα είναι το 2. Μάλιστα 3, 2, 3, 6. Και το αντίστροφο του 4 είναι ο εαυτός του, διότι δεν γίνεται να είναι κάποιο τ' άλλο, αφού ήδη είναι 4, 16, μόνο το 5. Εμείς τι θέλω, έχουμε το 3, και αν ήταν κάποιο θα πολλαπλασιάζαμε και το 1 τρίτο, θα λέγαμε στο σχολείο. Και τώρα θα είναι το αντίστροφο του 3. Τώρα όμως θα το πολλαπλασιάσουμε επί το αντίστροφο του 3 μόντουλο 5, που είναι το 2. Άρα συνεπάγεται λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Ποιο? Κανονικά είναι το αντίστροφο. 1 μόντουλο 5 στην την 1. Να το γράψω έτσι. Είναι το αντίστροφο. Λέω ότι αν ήμασταν στο σχολείο θα πολλαπλασιάζαμε επί το 1 τρίτο και θα έφευγε το 3 με το 1 τρίτο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε στους πραγματικούς αριθμούς, είμαστε στους ακεραίους μόντουλο 5. Πρέπει λοιπόν να πολλαπλασιάσουμε 2 μόντουλο 5 επί το 3 μόντουλο και τα δυο μέλη με το 2 μόντουλο 5, που είναι το αντίστροφο επί χ μόντουλο 5. Ίσον 2 επί 1, για να μην τα έχουμε, θα είναι 2 μόντουλο 5. Συνεπάγεται, εδώ όμως τι έχουμε, 2, 3, 6 μόντουλο 5 είναι 1 μόντουλο 5 επί χ, σκέτο. Αυτή είναι η ιδέα και με τους αριθμούς. Χ μόντουλο 5 ίσον 2 μόντουλο 5. Ναι, και από τις ιδιότητες των ακεραίων μόντουλο 5, τι σημαίνει ότι το χ είναι 2 μόντουλο 5, ότι το χ είναι της μορφής. Έτσι, το χ είναι της μορφής. Άμα το διαιρέσουμε με το 5, αφήνει υπόλοιπο 2. Χ είναι ακέραιο, είναι 5 λάμδα συν 2. Όταν το λάμδα μεταβάλλεται στους ακεραίους. Δεν ξέρω τι βρήκαμε παραπάνω για το χ. Με άλλη μέθοδο τελείως, έτσι. Και το ψ, με την ίδια λογική, ψ, ποια λογική. Και λίθο βάλουμε στην αρχική εξίσωση, ότι το χ είναι 5 λάμδα και 2, αν βάλουμε στην αρχική εξίσωση αυτή, θα βρούμε το ψ, δηλαδή τι θα βρούμε. Θα βρούμε 15, 3χ είναι 15 λάμδα και 6, συν 3χ και 5ψ, 5ψ και 5ψ ίσον 1, αυτό δεν είναι. Αν βάλουμε αντί για χ το ίσον του, 15 λάμδα και 6, συν 5ψ ίσον 1, ωραία. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Για το ψ εμείς πρέπει να λύσουμε και να μας βγει ακέραια, έτσι δεν είναι, πλάσματα δεν επιτρέπονται, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε λοιπόν 5ψ ίσον με λίμ 5 λίμ 15 λάμδα. Οπότε ψ ίσον 5ψ φεύγει όλο αυτό, θα είναι πλήν 1 λίμ 3 λάμδα. Λάμδα ακέραιος. Είναι το ίδιο πράγμα που έχουμε βρει. Βέβαια, κανείς μπορεί να μην έβαζε, να μην βάλουμε το χ το ίσον του, μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, να πάρει την ίδια εξίσωση και να βάλει μόντουλο 3 εδώ. Να έφευγε το χ και να βρει και το ψ. Εντάξει.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.